Και ξεκινάμε με την οικογένεια που έχει γίνει πια viral ύστερα από την επεισοδιακή εισβολή παιδιών και μαμάς για να τα μαζέψει στο γραφείο του καθηγητή πατέρα τους κατά τη διάρκεια συνέντευξής τους στο BBC. Το βίντεο ήταν τόσο χαριτωμένο και αστείο που έκανε το γύρο του κόσμου και τώρα έχουμε το sequel, την πρώτη κοινή συνέντευξη της οικογένειας σε πλήρη σύνθεση στο BBC. Ήταν η on-camera εισβολή των δύο ανήλικων τέκνων του Ρόμπερτ Κέλ που έδινε συνέντευξη στο BBC και ακολούθως η εισβολή της συζύγου του, ο σαν άλλος Usain Bolt, προκειμένου να μαζέψει τους λιλιπούτιους εισβολείς που αναμφίβολα το μετέτρεψαν ως το πιο απολαυστικό live βίντεο της χρονιάς. Έχοντας πλέον ηρεμήσει, ο καθηγητής και η σύζυγός του δέχτηκαν να παραχωρήσουν συνέντευξη αγκαλιά με τους δύο αξιαγάπητους εισβολείς που ξαφνικά έγιναν τα αγαπημένα τέκνα του τηλεοπτικού κοινού και του διαδικτύου. I was recording his interview because most of the time when he is in live news, I'm monitoring his interview. Με τους μικρούς μπόμπιρες να διακόπτουν, τι πιο φυσιολογικό για παιδιά, θέλοντας να τραβήξουν την προσοχή. There's like a 20-second delay between when I actually do it. You guys when it shows up on the TV outside in the living room, and so my wife didn't actually realize that the children weren't here until she saw it on the television 20 seconds after it had started, and I think that's why, right? That's why you sort of flying down the hall. Θα έπρεπε να είχα κλειδώσει την πόρτα, εξομολογήθηκε ο Κέλι, που παραδέχτηκε πως τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του αγχώθηκαν για την άβολη στιγμή που μέσα σε λίγη ώρα έγινε viral στο διαδίκτυο. Μαμά των παιδιών και όχι δαντά, όπως πολλοί βιάστηκαν να βγάλουν συμπέρασμα, και αυτό έγινε αφορμή για να ξεκινήσει και μια τεράστια συζήτηση σχετικά με τις φυλετικές διακρίσεις και τον ρόλο των γυναικών με αυτή την καταγωγή.